Νίκο, καλησπέρα. Το Ταμείο ετοίμασε και έστειλε στις Βρυξέλλες το τελικό σχέδιο δήλωσης δέσμευσης που πρέπει να υπογράψουν οι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΚΑ, αν και έγιναν μερικές μικρές αλλαγές, οι Ευρωπαίοι θα αποδεχθούν το σχέδιο δέσμευσης και στο Ταμείο αναμένουν ότι αυτό θα συμβεί σήμερα. Εάν δεν υπογραφεί το σχέδιο δέσμευσης με το οποίο οι Ευρωπαίοι θα εγγυώνται ότι θα καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για τους επόμενους 12 μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δεν θα συνεδριάσει για να ασχοληθεί με την υπεύθυνη δόση. Εάν όμως η δέσμευση, όπως και αναμένεται, Νίκο, για την κάλυψη της Ελλάδας είναι καθαρή από την πλευρά των Βρυξελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 8 Ιουλίου για να λάβει την απόφαση εκταμείευσης του δικού του ποσού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις των τραπεζών, έχουμε τις εξής πληροφορίες. Το Ταμείο ανησυχεί για το διακανονισμό που προωθείται στον βαθμό που θα επιβαρυνθεί η Ελλάδα με πολύ υψηλό επιτόκιο για τα ομόλογα που θα ανακυκλωθούν. Το Ταμείο γνωρίζει ότι προτάθηκε αρχικά από τους Γάλλους επιτόκιο 10 με 11%. Στη συνέχεια, μετά από τις αντιδράσεις του κ. Λίψη, το επιτόκιο έπεσε στο 8 με 9%. Ενώ η συνήθις διεθνής πρακτική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι σε τέτοιους είδους διακανονισμούς ελαφρύνεται το κόστος για τη χώρα. Το Ταμείο λοιπόν θέλει το επιτόκιο να πέσει τουλάχιστον στο 6%. Μιλάς, Μιχάλη, για τα ομόλογα τα οποία λήγουν στο διάστημα 11-14 και είναι αντικείμενο του διαλόγου για τη νέα δανειακή σύμβαση. Και αυτό που συζητείται είναι οι τράπεζες και οι άλλοι οργανισμοί ή ταμεία που τα έχουν να τα επιμικρύνουν. Να επιμικρύνουν τις λήξεις τους για 5, 10 ή 30 χρόνια, όπως λένε οι Γάλλοι, ώστε να μην πληρώσουμε τώρα αυτά τα ομόλογα και να είναι αυτό ένα κομμάτι της ανάσας για την Ελλάδα. Θα ξαναγυρίσουμε σε ένα, Μιχάλη, αν έχεις νεότερα. Επομένως, Μανώλη, το μήνυμα που στέλνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι σαφές. Βγείτε απόψε, αναλάβετε τη δέσμευση ότι εγγυάστε τη χρηματοδότηση της Ελλάδας για το επόμενο 12μήνο, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε ότι τα χρήματα του τρέχοντος μνημονίου είναι ακόμα 45 δις και μας καλύπτουν ως το Μάρτιο του 2012. Μετά προβλέπετε ότι θα βγούμε στις αγορές, πράγμα το οποίο είναι ανέφικτο. Αναμένετε λοιπόν αυτή η δέσμευση για να τακτοποιηθεί και το κομμάτι του Διεθνούς Ταμείου. Γιατί ως προς το τμήμα της ευρωπαϊκής πλευράς, η Ελλάδα έκανε αυτό που τη ζήτησαν. Ψήφισε το μεσοπρόθεσμο και τον εφαρμοστικό νόμο. Έτσι έχουν τα πράγματα, Νίκο. Άρχισε το Eurogroup, λιγότερο από μία ώρα είναι που έχει αρχίσει. Η συνεδρία συνεχίζεται και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν πρόκειται να κρατήσει πάρα πολλή ώρα, διότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα να συζητηθούν. Κατά βάση συμφωνήθηκαν χθες όταν συνεδρίασε η ομάδα εργασίας του Eurogroup. Ήταν ο κύριος Τόμψεν εδώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχει συμφωνηθεί η ανακοίνωση του Eurogroup βάσει της οποίας θα εκταμιεύονται τα 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδεσμεύσουν και από εκεί και πέρα θα εγκριθεί και το κείμενο προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βάσει του οποίου και αυτό θα αποεκταμιεύσει τα 3,3 δις. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να φτάσουν στην Αθήνα καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι τις 15 Ιουλίου. Όμως δεν τελειώνουν εδώ τα προβλήματα, διότι ως γνωστόν είναι ανοιχτή η υπόλοιπη κουβέντα στην οποία αναφερθήκαμε πριν, δηλαδή το πώς θα συμμετάσχουν οι τράπεζες στην βοήθεια προς την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή οι διαβουλεύσεις είναι πάρα πολύ σύνθετες. Το θέμα του επιτοκίου σαφώς συνδέεται και με τη χρονική διάρκεια των δανείων και της απόσβεσης των δανείων αυτών. Θα γίνουν μεγάλες συζητήσεις. Δεν αποκλείεται η Τρόικα να ξαναβρεθεί στην Αθήνα μετά τις 15 Ιουλίου για να έρθει η συζήτηση επί αυτού του θέματος με την ελληνική πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, στόχος είναι στο μεθεπόμενο Eurogroup, το οποίο θα γίνει στις 13 Ιουλίου, να συμφωνηθούν οι βασικές παράμετροι, διότι όλες οι λεπτομέρειες δεν αναμένεται να συμφωνηθούν σε αυτό το Eurogroup. Τους λαθρομετανάστες καταθέτες έχει βάλει στο στόχαστρο το Υπουργείο Οικονομικών, προσπαθώντας να εντοπίσει όλους εκείνους που μετέφεραν χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού αλλά δεν τα έχουν δηλώσει. Πρόσφατες πληροφορίες θέλουν το ποσό των καταθέσεων στο εξωτερικό να εικάζεται ότι αγγίζει τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται σε βάρος του ελληνικού λαού να πληρωθούν φόροι για όλους αυτούς οι οποίοι το τελευταίο 12μηνο έχουν μεταφέρει παράνομα χρήματα στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει άμεσα να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να μας σταματήσει πλέον να φορολογεί μισθωτούς, συνταξιούχους και μικροεπαγγελματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 50.000 Έλληνες απέστειλαν χρήματα στο εξωτερικό υπό τον φόβο της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας. Το σχέδιο του Υπουργείου προβλέπει συνεργασία με τράπεζες σε Αγγλία, Γαλλία, Κύπρο και Ελβετία, προκειμένου να συγκεντρωθούν ονόματα και αριθμοί.
το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να φορολογήσει όσους μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό φαίνεται πως θα επιστρατεύσει τις διατάξεις για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εφόσον συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, στη συνέχεια θα επιβάλλεται φόρος 10% επί του ποσού που έχουν σε τράπεζες του εξωτερικού φυσικά πρόσωπα. Χρήματα τα οποία έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό πριν από το 2009 θα είναι πολύ δύσκολο για το Υπουργείο Οικονομικών να ανακαλύψει πού έχουν βρεθεί και αν προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Στην περίπτωση πάντως των καταθέσεων στην Ελβετία, εκτός από τις τράπεζες, πληροφορίες θέλουν τους αρμόδιους στην Ελλάδα να συνεργάζονται και με το Υπουργείο Οικονομικών της συγκεκριμένης χώρας. Δεκέμβριος του 2010, ο τότε ισχυρός άνδρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περνά την πόρτα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Χαμογελαστός, κομψός, με τον γκρι καλοραμένο του κουστούμι. The main question now is to be able to align wages and productivity. Είναι η εποχή που το κύρος του Ντομινίκ Στροσκάν, διευθυντής έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς και φαβορή για τη γαλλική προεδρία στις επερχόμενες εκλογές, είναι αδιαμφισβήτητο. 15 Μαΐου 2011, μόλις 5 μήνες μετά, ο Ντομινίκ Στροσκάν είναι για άλλη μια φορά πρώτο θέμα στα ειδησιογραφικά πρακτορία όλου του κόσμου. Όμως αυτή τη μέρα στις οθόνες φιγουράρει η είδηση της σύλληψής του με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε καμαριέρα ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης. Τα πλάνα της προσαγωγής του με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες πίσω από το σώμα του, υποβασταζόμενος από αστυνομικούς, χλωμός κάνουν το γύρο του κόσμου. Είναι ένας Στροσκάν τελείως διαφορετικός από ό,τι είχαμε δει μέχρι τότε. Η εικόνα του παντοδύναμου γοητευτικού Bon Viver έχει καταρρεύσει, δίνοντας τη θέση της στη θέα ενός αξίριστου, ατιμέλητου και ταλαιπωρημένου ηλικιωμένου άντρα. Στη δικαστική αίθουσα, ο Στροσκάν στέκει καταβεβλημένος. Κοιτά σπασμωδικά γύρω του με χαρακτηριστικά σφιγμένα. Ο κατηγορούμενος κρίνεται προφυλακιστέως, μεταφέρεται στις φυλακές Ράικερ, μία από τις σκληρότερες των ΗΠΑ, σε ένα κελί 13 τετραγωνικών μέτρων. Ο Στροσκάν αποφυλακίζεται στις 20 Μαΐου και τίθεται σε κατοίκον περιορισμό. Στην τελευταία ακροαματική διαδικασία, οι δικηγόροι του επικαλούνται νέα στοιχεία. Το κατηγορητήριο αποδυναμώνεται και ο Ντομινίκ Στροσκάν αναγεννάται από τις τάχτες του. Η τελευταία του εμφάνιση στο Αμερικανικό δικαστήριο είναι χαρακτηριστική. Είναι πάλι καλοντημένος, ήρεμος, με αυτοπεποίθηση. Φορά ένα σκούρο κουστούμι με εντυπωσιακή γραβάτα. Είναι και πάλι ο ισχυρός άνδρας που όλοι γνωρίζουν. Έστω και αν έχει απολέσει την ιδιότητα του διευθυντού στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παραπολιτικά σχόλια στην πατρίδα του αναφέρουν ότι ο Ντομινίκ επέστρεψε για να μείνει.